Θέλω με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, του Εθνικού Χειριστή του Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, σήμερα σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Αυτή είναι η πρώτη ανοιχτή επίσημη αναγγελία των παγκόσμιων βραβεύσεων ακτών και μαρινών με τη Γαλάζια Σημαία για το 2016. Σε μια προσπάθεια στήριξης της χώρας μας αυτή τη δύσκολη περίοδο, απευθυνθήκαμε στον Διεθνή Συντονιστή του Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, που είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή πιο γνωστό από τα αρχικά της αγγλικής του ονομασίας, το FEE, και ζητήσαμε να κάνουμε στην Ελλάδα αυτή την παγκόσμια παρουσίαση που γίνεται για πρώτη φορά, όπως σας είπα προηγουμένως, ανοιχτά. Στόχος μας είναι να υπενθυμίσουμε στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης ότι τα νερά μας εξακολουθούν και είναι ανάμεσα στα καθαρότερα του κόσμου, οι υπηρεσίες μας παραμένουν σε υψηλότατο επίπεδο. The Foundation for Environmental Education, FEE, are very pleased, absolutely delighted to be announcing the International Blue Flag results from here in Greece. Θεσμοί όπως Γαλάζιες Σημαίες αναδεικνύουν την προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος ως πνοή ζωής και ως το κυρίαρχο μέσο για την επίτευξη ακόμα μεγαλύτερης ανάπτυξης και ευημερίας. Έναν στόχο που ενώνει τη διεθνή κοινότητα απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Ακούγοντας τον αγαπητό Δημήτρη τον Τρυφανόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα, σκεφτόμουν ότι πώς έχουμε κατακτήσει σαν τομέας του τουρισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές συνολικά, συμφωνώ με τον Δημήτρη, είναι θετικές. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η κίνηση τελευταίας στιγμής θα βοηθήσει την Ελλάδα. Νομίζω και εγώ ότι τελικά θα δούμε, εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν, θα δούμε ένα θετικό πρόσημο. Τελικά θα χάσουμε το στοίχημα μάλλον, αλλά με μεγάλη χαρά θα το χάσουμε. The International this year has awarded 21 boats, 660 marinas, 3,462 beaches, which brings a total of 4,143 total sites only in the Northern Hemisphere. And I would like to congratulate all the site managers and the Blue Flag National Operators for this hard work, because it is truly amazing to know the hard work that goes into this. And I'm very proud to know that so many people have received the flag this year. Να πούμε για την Ελλάδα μας. Συνολικά λοιπόν φέτος βραβεύονται 430 ελληνικές ακτές και 9 μαρίνες.